θα πάμε να σας προτείνουμε πράγματα, όπως για παράδειγμα μια πολύ καλή θεατρική παράσταση. Φόνος στην οδό Λουρσίν. Η παράσταση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Μικρασιατών έρχεται στην πόλη της Κοζάνης, σε μια και μοναδική παράσταση στο ανοιχτό θέατρο της πόλης. Για το θέμα θα κουβεντιάσουμε με μία από τους συντελεστές της θεατρικής ομάδας, την κυρία Γλυκερία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τελικά με όλες αυτές τις διαδρομές της παράστασης έχουμε βρει τον ένοχο του φόνου της οδού Λουρσίν. Ναι, αλλά δεν θέλουμε να τον προδώσουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε λίγο την αγωνία και για το κοινό της Κοζάνης, μιας και στην Τολεμαΐδα προφανώς έχει κλείσει ο κύκλος. Και τώρα ήρθε η ώρα να... και για μας είναι μεγάλη χαρά να παίξουμε στο υπαίθριο θέατρο της Κοζάνης την Τετάρτη 30 του μήνα σε 9.30, για να μπορέσουμε και οι Κοζανίτες να ψάξουν μαζί μας ποιος είναι ο ένοχος, αν τελικά είναι ένοχος, πόσοι φόνοι γίνανε, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο ένας, και ποιο ήταν τα κίνητρα και τη λύση του μυστηρίου στο τέλος. Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή ερχόμαστε μέσα από μια περιπέτεια της πανδημίας, η οποία δυστυχώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η παρουσία κοινού στις θεατρικές παραστάσεις είναι κάτι καινούριο πια, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Έχει τη δυσκολία του. Ναι. Βγαίνει ο κόσμος τελικά? Ναι. Λίγο καλύτερα από πέρσι, όχι τελείως άφοβα, αλλά προσέρχεται. Υπάρχει ακόμα το μούδιασμα, το καταλαβαίνουμε, είναι κατανοητό. Βοηθάνε όμως πάρα πολύ οι συνθήκες του καιρού. Βοηθάνε όλα αυτά τα μέτρα που απελευθερώνονται σιγά σιγά. Μπαίνουμε σε μια καινούργια ψυχολογία. Εμείς θέλαμε πάρα πολύ να ξαναξεκινήσουμε. Θέλαμε να ξεκινήσει πάλι αυτή όλη η ιστορία του θεάτρου που μας έλειψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα. Ήταν ο πρώτος μας χειμώνας χωρίς πρόβες, χωρίς σχέδια, χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε το περσινό έργο, το οποίο το είχαμε έτοιμο και ήταν και μια κωμωδία και μια φάρσα καταστάσεων του Ευγένιου Λαμπής. Τόσο ωραία που νομίζουμε ότι τελικά θα το απολαύσει ο κόσμος και είναι πολύ σπουδαίο ότι είναι κωμωδία. Μάλιστα η διασκευή είναι τον Ρέπα Παπαθανασίου. Οπότε είναι το χιούμορ πολύ οικείο, πολύ γνωστό και θέλαμε να κάνουμε την έναρξη όλης αυτής της καινούργιας περίοδου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια καινούργια περίοδος όλη αυτή, με μεγαλύτερες ελευθερίες και με πάντα την παρουσία του θεάτρου, με κάτι που να μας κάνει να περάσουμε καλά. Να είναι μια κωμωδία. Σίγουρα το γέλιο είναι άφθονο στην παράσταση. Μια υποσημείωση που ενδεχομένως πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε ηλικίες άνω των 15 ετών. Ναι, ακριβώς. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Καλό είναι να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση άτομα άνω των 15 ετών, διότι τα λόγια είναι επιπεράτα, οι καταστάσεις είναι λίγο επιπεράτες, είναι σαν μια σκηνή από την πραγματική μας ζωή, χωρίς φίλτρα, και γι' αυτό απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως. Ραντεβού λοιπόν Τετάρτη, πείτε το εσείς, Τετάρτη βράδυ στις 9.30. Τετάρτη 9.30 στο υπαίθριο, στο υπέροχο υπαίθριο θέατρο της Κοζάνης. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε να κάνουμε την έναρξη για τα τοπικά τουλάχιστον πράγματα του θεάτρου και να κάνουμε μια καινούργια αρχή όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία στην παράσταση.